μαγική, ερωτική, ένας λαβύρινθος ονείρων. Yeah.
Acid Death. Καλώς ήρθατε στη Μαγική Πόλη. Καλώς ήρθες, Σάβα. Καλησπέρα. Σάβας Μπετίνης. Acid Death. Frontman και bassman. Και μεγάλη τιμή και χαρά εδώ πέρα. Θα τα πούμε συνέχεια όλα πώς έχουμε γνωριστεί με τον Σάβα. Παίζαμε και μαζί. Είναι και με τους Metalist Tribute Metal Banda. Η καλύτερη μπάντα στην Ελλάδα σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αλλά ξεκινάμε με Acid Death που είδαμε το καινούριο βίντεο, το είδωλο, το πιο πρόσφατο. Ναι. Νομίζω ότι η Acid Death είναι πάνω από 15 χρόνια μπάντα. Σαν όνομα υπάρχουν από το 1989. Okay. Είμαστε ίδια εποχή. Ίδια σειρά. Τζόκερ, ναι. Υπήρξε βέβαια ένα μεγάλο break από το 2001 μέχρι το 2011. 10 χρόνια ουσιαστικά. Okay. Ξαναξεκίνησαμε το 2011 με λίγο διαφορετικό line-up και το πάμε τώρα full πια. Παιδιά, λοιπόν, επειδή κάποιος κόσμος τα μπερδεύει τα ιδιώματα, ας πούμε, ξέρω εγώ, μιλάμε για ουσιαστικά extreme death, πώς θα το πούμε. Θα μπορούσαμε να το πούμε progressive death metal. Τεχνικό death ακριβώς, metal. Έτσι. Βέβαια οι επιρροές είναι πολλές, είναι και από jazz, είναι και από fusion μέσα. Βέβαια. Ειδικά στην και αρμονία, από κλασικό heavy και από thrash ακόμα παραδοσιακό, ας πούμε, της δεκαετίας του 80 κλπ. Αλλά αν θα μπορούσε κάποιος να του βάλει κάποια ταμπέλα, ας πούμε, είμαστε στο τεχνικό κομμάτι του extreme ήχου. Ναι, βέβαια, έτσι. Βέβαια. Αρκετά εξειδικευμένο. Όχι, πάντα παίζει κανονικά και, από τότε δηλαδή που σας γνώρισα κι εγώ είναι από τις πάρα πολύ καλές μπάντες πανευρωπαϊκά και παγκόσμια στο ιδίωμα. Κάποτε και λίγο, βασικά λίγο πριν διαλυθούμε το 2001, που καλά ίσως βέβαια και η πληροφόρηση ήταν τότε αρκετά συγκεχημένη, επειδή δεν υπήρχε ούτε YouTube, γενικά το ίντερνετ ήταν ακόμα σε εντελώς διαφορετική μορφή από ό,τι είναι τώρα. Κατά πολλούς θεωρούμασταν ίσως η μόνη εκπρόσωπη του συγκεκριμένου ύφους, ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ισχύει. Τότε. Μπορώ να σου πω. Τότε. Καλά, σίγουρα τώρα έχουν ξεπεταχτεί χιλιάδες φιντάνια και αυτό είναι και το ωραίο κιόλας, να βλέπεις δηλαδή σχήματα και μουσικούς που δεν αναλώνονται απλά σε κάτι τετριμένο. Απλά την ψάχνουν λίγο παραπάνω, ας πούμε, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Κάποια στιγμή αυτό που συζητάγαμε τότε και στις πρόβες με Metalist και τέτοια και που συμφωνούσαμε, αφού όπως είπες και εσύ στα 90's, ας πούμε, ότι η Acid Death είναι μέσα σε αυτό το Progressive Death, και θυμάμαι ότι βρήκαμε αμέσως κοινό μας παρονομαστή, ας πούμε, τους Strapping Young Lad, που είναι οι Καναδοί αντίστοιχοι του Devin Townsend σε αυτό το πράγμα. Και συζητάγαμε μάλιστα και για τον Devin και όλα αυτά που εκ των υστέρων, δηλαδή, και σαν προσωπική καριέρα που έχει ξανοιχτεί. Και έχει κάνει ενδιαφέροντα πράγματα. Θα δούμε λίγο πιο μετά το Devin, αλλά έχουμε να πούμε τώρα τα πολύ πολύ νέα και φρέσκα των Acid Death, τα οποία είναι, όπως μου είπες, ότι μπαίνετε στούντιο. Το προηγούμενο άλμπουμ είναι πέρσι. Πες μου τι έγινε με το προηγούμενο. Τα πάντα. Πες μου για το καινούργιο. Όλα. Λοιπόν, το είδωλο βγήκε το 2012, Ιούνιο του 2012. Μέχρι και τώρα ακόμα το τρέχαμε. Την ίδια στιγμή που ετοιμάζαμε και καινούργιο υλικό, αυτή τη στιγμή θέλουμε λίγο ακόμα για να ολοκληρώσουμε το καινούργιο υλικό. Το πλάνο της μπάντας είναι αρχές καλοκαιριού μπαίνουμε στούντιο, μέχρι τον Αύγουστο να έχουμε τελειώσει να ηχογραφήσεις κτλ. Αύγουστο φεύγει το υλικό για μίξη στην Αυστρία, στα στούντιο της Νόησχε, της δισκογραφικής. Σούπερ. Γυρίζουμε, πλαγωνόμαστε στις πρόβες και καλώς ερχόντο των πραγμάτων, Οκτώβριο φεύγουμε tour. Τελεία. Ευρωπαϊκή tour με... Δεν είναι επίσημο ακόμα, ας μην το πούμε. Okay, sorry. Είναι επίσημο, απλά επειδή δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, ας περιμένουμε λιγάκι ακόμα. Λοιπόν, παίζει και ένα φεστιβάλ το καλοκαίρι στην Ιταλία, το Total Metal, Total Metal Open Air, 19-20 Ιουλίου. Ναι. Είναι στον Πιτόντο της Ιταλίας, παίζουν Creator, Behemoth, Amorphis, είναι δύο μέρες full εκεί. Εντάξει, νομίζω είσαστε και εκεί που πρέπει, ας πούμε, γιατί και τα χρόνια είναι δηλαδή πολλά για την μπάντα, είναι και αυτό που είπες, δηλαδή δεν είναι, για να εξηγούμαστε δηλαδή, η Acid Death είναι από τις ελληνικές μπάντες οι οποίες κανονικά τις ξέρουν στο εξωτερικό και έχουν κάνει αυτό που λέμε καριέρα στο εξωτερικό, δεν είναι δηλαδή κάτι που γίνεται τώρα, έχει ήδη γίνει αυτό, απλά συνεχίζουν τα βήματα. Απλά δεν είμαστε τόσο πολύ, πολύ ταξιδεμένοι. Αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος
είναι ότι ναι, μεν το όνομα είναι γνωστό έξω, απλά δεν είμαστε πολύ ταξιδεμένοι. Ποτέ δεν είχαμε, για διάφορους λόγους, δεν καταφέραμε να, αυτό που λέμε, να περιοδεύουμε όπως περιοδεύουν, ξέρω εγώ, σε πολύ τακτική τα βάση. Τα μεγάλα ονόματα, ας πούμε, και τα γνωστά ονόματα της χώρας μας. Βέβαια, έχετε ανοίξει creator, έχετε παίξει έχουμε support, εννοώ. Παίξει με creator, έχουμε παίξει με Children of Bodom, με Ipel Nazarin, με Mayhem, είχαμε κάνει ένα tour εδώ στην Ελλάδα. με Coroner το 2011, με πάρα πολλά ονόματα. Αγαπημένος από αυτούς πιο πολύ, ας πούμε, φάση καλή. Κοίτα, ο καθένας είχε τις ιδιαιτερότητες του. Καταρχάς, ένα από τα πιο αγαπημένα σχήματα, ας πούμε, δύο μάλλον, το ένα ήταν η Creator, που παίξαμε μαζί τους δύο φορές. Είναι, ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να ακούς μια μπάντα στα 15 σου. Ακριβώς. Και στα 25 σου, στα 28 σου, ας πούμε, να βρίσκεσαι να παίζεις, ας πούμε, μαζί τους. Η Coroner για τον ίδιο λόγο. Ναι, και αυτούς. Για τον ίδιο λόγο. Παλιά. Και η Mayhem για την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα τους. Okay. Οι οποίοι, ενώ έχουν ακουστεί χίλιες δύο ιστορίες, τέλος πάντων, για αυτούς, ήταν τόσο προσιτοί, ας πούμε, και τόσο τα παιδιά της διπλανής πόρτας, τουλάχιστον όπως μας φάνηκε εμάς, έτσι, ναι, που λέμε, εντάξει, οκ, okay, δική μας είναι αυτή, ας πούμε. Πολύ, ακραίοι μεν, αλλά δική μας. Ωραίο πράγμα. Λοιπόν, ωραίο feeling. Αυτό. Που σημαίνει ότι τώρα, για να πάρουμε έτσι πασούλα καλή, επειδή λέμε για μπάτες που έχετε παίξει μαζί στο παρελθόν, και τώρα για να λες ότι 19-20 Ιουλίου στο φεστιβάλ στην Ιταλία θα είναι και η Behemoth μέσα, mm-hmm, οι οποίοι είναι τώρα αρκετά fashionable όνομα, mm-hmm, πούμε, ξέρω, mm-hmm, στις business. Λοιπόν, η Behemoth είναι Πολωνή. Πρόσφατα ο τραγουδιστής του είχε κάποια θέματα, ξέρω ότι τα ξεπέρασε υγείας και είναι okay, μια χαρά ο άνθρωπος. Είναι από τα μεγάλα, ας πούμε, παγκοσμίως ονόματα εδώ κοντά στα ιδιώματά μας, και το βίντεο που θα δούμε είναι καταπληκτικό, είναι έργο τέχνης, να πούμε. Θα συζητήσουμε μετά και για τα βίντεο που έχουν μερικά καταπληκτικά βίντεο και οι Acid Death και singles κτλ. Πάμε να δούμε Behemoth, The Left Hand of God. Δείτε βίντεο και πάθετε πλάκα.
Είναι αυτό που λέγαμε όσοι το βλέπαμε, ότι εντελώς κινηματογραφικές πια συνθήκες. Παραγωγές, βέβαια. Παραγωγές, βέβαια. Και είναι το λογικό αυτό, γιατί κακά τα ψέματα, το τυπικό performance video, όπως το λέγαμε κάποτε, είναι πια ξεπερασμένο. Εντάξει. Δεν χάνει βέβαια ποτέ από την ουσία του και πάνω απ' όλα έχει να κάνει και το κομμάτι το οποίο υποστηρίζει ένα βίντεο. Το σημαντικότερο είναι το κομμάτι. Ναι, αλλά ένα καλοφτιαγμένο, καλοκαμωμένο βίντεο κλιπ επίσης τραβάει το μάτι του. Είναι εφόδιο, βέβαια. Βέβαια. Πάρα πολύ καλό. Καλά, αυτό είναι όταν μιλάμε Hollywood, α πούμε. Τι κάνει. Υπερπαραγωγή. Είναι και Πολωνίδα, βέβαια. Και δεν είναι η μόνη, έτσι. Δεν είναι η μόνη. Τα περισσότερα βίντεο πια προς αυτή την κατεύθυνση. Η animation, όπως λέγαμε. Η animation, ναι. Η animation. Λοιπόν, θυμάμαι με το Λάκη το Δελέγκο που είχαμε αρχίσει να. Τους Metalist την πάντα. Και σε κάποια φάση τη χαρά που ένιωσα όταν ήρθε ο Σάββα στην παρέα και λέω: πω, όχι, πέρα ότι ήρθε παιχταράς να πούμε, αλλά και σαν άνθρωπος και αυτά. Metalist λοιπόν, tribute στο Metal, δεν είμαι πια εγώ μέσα, είναι ο Τζον Σότι στη φωνή. Όπου έχετε μάλιστα και πολύ κοντινά live. Είναι. Τι εστί Metalist καταρχάς, για όσους δεν το ξέρουν, είναι μια heavy metal covers band, όπως θα μπορούσαμε να πούμε. Η μπάντα που παίζει τα πάντα. True metal, ας πούμε, δηλαδή, εντελώς. Από Manowar, από Saxon, από Accept, από Maiden, από Halloween. Έτσι. Με εμφανίσεις σε διάφορα κλαμπάκια, κυρίως εδώ στην Αθήνα. Την Παρασκευή που μας έρχεται, 4 του Απρίλη, παίζουμε στο Bad City. Είναι άλλη μία μετά δρομολογική. Την Παρασκευή, συγγνώμη, την Παρασκευή που μας έρχεται, ναι, την επόμενη εβδομάδα. Πόσο του μήνα είναι? Τέσσερις. Τέσσερις του μήνα την Παρασκευή, συγγνώμη. Έτσι. Είμαι εγώ στον Μπάσο, ο γνωστός Nigel Fox, κατά κόσμο νέο Κλίζε Λέγκος. Βεβαίως. Θάνατος INC, Flames και λοιπά στις κιθάρες. Ο Τζον Σότι στα φωνητικά. Ο Γιάννης, ο Τζόνι, ο γνωστός από τους Θάνατος στα τύμπανα. Αυτό. Ήθελα να πω ότι υπάρχει άλλο ένα live προς το τέλος του μήνα, αλλά θα το ανακοινώσουμε αργότερα. Αυτό πάλι εδώ πέρα και από τη Μαγική Πόλη. Mm-hmm. Αυτό που ήθελα να πω περισσότερο είναι ότι Metalist, ενώ είναι, ας πούμε, υποτίθεται μια cover μπάντα, tribute στο metal, ας πούμε, πάντα, το λέω εκ πείρας γιατί μαζί την αρχίσαμε, ας πούμε, τη φάση, δουλεύει, λες, και είναι κανονική original μπάντα, ας πούμε. Δηλαδή, έχει από τα σκληρά ωράρια και. Καλά, ναι, προπόνηση είναι και βέβαια και το εξής. Γι' αυτό είναι και άψογη η μπάντα, ας πούμε, όταν βγαίνει live. Έχει κρατηθεί, αν θες, η νοοτροπία ότι κοιτάζουμε να παίξουμε το κάθε κομμάτι όσο το δυνατόν πιο κατά γράμμα. Μιλάμε επαγγελματισμό. Είναι προφανής, γιατί ένας άνθρωπος, ο μέσος άνθρωπος, ο παδός που έρχεται, ας πούμε, σε ένα μαγαζί να πιει μια μπύρα, να ακούσει μουσική, αν ακούσει ένα κομμάτι το οποίο του αρέσει, σκοτωμένο, όπως λέμε εντός εισαγωγικών, πολύ απλά. Το κοροϊδεύεις, ναι. Ακριβώς, το κοροϊδεύεις. Και επειδή ακριβώς η φάση διασκευές ή ακόμα πιο πολύ το tribute, που κατ' εμέ το tribute πρέπει να είναι απόλυτα κατά γράμμα, έτσι όμως και στη δική μας περίπτωση, αν δεν το κάνεις όσο πιο κοντά στο πρωτότυπο, κάποιον κάπου θα τον χαλάσεις. Και δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα.
Και εν πάση περιπτώσει και εμένα το ίδιο. Δηλαδή, πώς να σου πω, εγώ και σαν θεατής, ας πούμε, πηγαίνοντας να δω ένα tribute, ένα cover band, ας πούμε, ξέρεις, έχω κάποιες απαιτήσεις. Δηλαδή. Εντάξει, είναι ωραίο που είναι όλος ο κόσμος έξω. Παίζουν πιτσιρίκια, παίζουν τα γερόντια, ας πούμε, ξεχασμένοι, νεκροί ζωντανοί, όλοι παίζουν. Ναι. Ξέρω. Ωραία, καλό αυτό. Αλλά είναι καλό να έχει σημείο αναφοράς, να πεις, να, αυτό είναι, ρε παιδί μου. Το ξέρεις. Εντάξει, αν αποτελούμε σημείο αναφοράς, αυτό αν μη τι άλλο είναι τιμητικό. Νομίζω είναι καλύτερη. Να προσπαθούμε όσο το δυνατόν να κάνουμε καλά αυτό που κάνουμε. Δηλαδή με μεράκι, με ώρα, με χρόνο βέβαια. Αλλά πιστεύω ότι βγαίνει καλό. Όσοι δηλαδή μας έχει τύχει να μας δουν live, έχουν να πούν μόνο καλά λόγια. Ας βάλουμε το βιντεάκι. Είναι από την πρώτη εποχή εκεί πέρα. Ναι, 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 μεσένα στη φωνή, μεσένα στα φωνητικά. Και διασκευή Warlord, το Lost and Lonely Days. Ακούμε αυτό και επιστρέφουμε με το Σαββά. Ήταν στο τελευταίο πλάνο και μετά γενικό. Ναι. Βέβαια, σούπερ. Δεν ξέρω αν το κομμάτι είναι ακόμα στη λίστα, γιατί μου είπες ότι ανανεώνεται συνεχώς. Υπάρχει στη λίστα, απλά έχουμε να το παίξουμε πάρα πολύ καιρό. Βάζετε συνεχώς καινούργια πρόγραμμα. Ναι, μου είπες από Σάββατα. Προσπαθούμε σε κάθε επόμενο live να βάζουμε τουλάχιστον 4 με 5 καινούργια κομμάτια μέσα στο set. Οπότε την Παρασκευή στο Bad City πάλι θα δουν κάτι άλλο αυτή. Κάτι άλλο, ακριβώς. Ακριβώς. Κάτι άλλο. Σούπερ. Για να επιστρέψουμε στους Acid Death. Mm-hmm. Λοιπόν, οι Acid Death λοιπόν από το 89 έχετε βγάλει πάνω... πόσα άλμπουμ έχουν βγάλει? Από το 89 έχουμε ένα EP, ένα split, δύο full length, το τρίτο που βγήκε τώρα το Ίδωλο και πάμε στο επόμενο. Super. Έξι, δηλαδή μέχρι το 2014 θα έχουμε 6 επίσημες κυκλοφορίες. Δεν είναι πολλές, αν αναλογιστείς τα χρόνια, αλλά υπήρχε και το break των 10 ετών στη μέση. Που ήταν σίγουρα σημαντικό. Ναι. Ήταν σίγουρα σημαντικό. Για πες, ας πούμε, συγκροτήματα που και εσένα προσωπικά και... γιατί, εντάξει, τώρα 4 άτομα το συγκρότημα, σίγουρα θα υπάρχουν και άλλες επιρροές. Ονόματα και για σένα και για την πάντα αναφορές, ας πούμε, ξέρω. Γιατί μπορεί κάποιος, ας πούμε, ρε παιδί μου, να πει, «ΟΚ, μ' αρέσουν οι ασυντέθεια, να το συγγενικά». Θα μπορούσαμε να πούμε το κλασικό όνομα, τους Death, του Τσαξούλινερ. Ναι. Θα μπορούσαμε να πούμε τους Coroner, θα μπορούσαμε να πούμε τους Cynic. Του Atheist επίσης. Ναι. Πρόσφατα ξανά άκουσα. Βεβαίως, ξαναφτιάχτηκα και με εκπληκτικά δύο δουλειές έχουν κάνει. Ήδη η δεύτερη. Τώρα αυτές άκουγα. Είναι καταπληκτικό καινούριο. Εκπληκτική δουλειά. Εκπληκτική δουλειά.
Το όνομα που κάνει ιδιαίτερο ντόρο τώρα, βέβαια δεν είναι καινούριο, είναι παλιό, τους Μεσούγκα, επίσης. Οι Μεσούγκα είναι... έχουν γίνει μεγάλο respect, να πούμε. Βέβαια, ήταν πάντα. Ναι, ναι. Πάντα ήταν. Ακόμα και τον γύρο που ήταν παντελώς άγνωστοι. Τι είναι αυτό που κάνουν, έχουν κάνει ένα δικό του σύστημα. Math είναι, είναι math, εννοώ μαθηματικά ακόρτα, έχουν κάνει δικό του σύστημα. Κοίτα, εγώ το λέω απλά έμπνευση. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει ένας χαρισματικός άνθρωπος, ο Φρέντερικ Θόντερνταλ, ο οποίος απλά ο άνθρωπος έχει έμπνευση. Πολύ έχει έμπνευση. Μεγάλη επιρροή, λοιπόν, ας πούμε. Και όχι μόνο, έτσι, και η υπόλοιπη μπάντα. Και είναι επίσης και εκπληκτική live. Μεσούγκα. Ναι, ναι. Είδα πρόσφατα μια εκπληκτική. Μέσα σ' άκρες, τέλος πάντων, αυτά είναι τα ονόματα που θα μπορούσε κάποιος συγγενικά, ας πούμε, να δει με εμάς. Ή τουλάχιστον για να πει, ναι, τι είναι αυτή η παιδιά, ας πούμε. Α, κάπου μέσα θα τους βρω κι αυτούς, ας πούμε. Σάββα, κάτι άλλο που θέλω επίσης να... γιατί εκπλάγηκα, έπεσα από το ταβάνι δηλαδή. Γιατί νόμιζα, επειδή συζητάγαμε και παλιότερα, αλλά και στο, και στο δρόμο όπως ερχόμασταν εδώ, ότι κάνετε, ας πούμε, το mixing που γίνεται Αυστρία. Εγώ νόμιζα ότι το Ίδωλον, που ακούσαμε και είδαμε πριν, ότι ήταν τέτοια δουλειά. Και πέφτω από τα σύννεφα που μου λες ότι έχεις κάνει, δηλαδή... Όχι, έχει, τα τύμπανα έχουν ηχογραφηθεί στο studio το Septic Flesh, με το Φώτη Μπερναντό στο, σαν τεχνικό και μηχανικό ήχου. Και όλα τα υπόλοιπα, κιθάρες, μπάσο, φωνές, mixing, mastering, έχουν γίνει ουσιαστικά από μένα. Σάββα μου, μιλάμε δηλαδή κανονικά, γιατί αυτό ήταν κάτι που επίσης ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί την είχα και εγώ λίγο συγκεχημένη την εικόνα. Εκτός λοιπόν από τους Acid Death, με τους οποίους κάνετε διεθνή καριέρα κανονικά, εκτός από τους Metalist, που είναι το ελληνικό tribute που παίζει κανονικά, ειδικά αυτό το διάστημα, δηλαδή είστε και πολύ δραστήριοι. Βλέπω ότι και σε πολλές συναυλίες από αυτές που έρχονται, ξένες συναυλίες στην Ελλάδα, ότι είσαι μες στην παραγωγή, δηλαδή κάνεις ήχο... Όχι, 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 όχι. Συγγνώμη, έτυχε σε κάποια φάση πέρσι να... όχι να ανακατευτώ στην παραγωγή, να βοηθήσω, εν πάση περιπτώσει, στην παραγωγή κάποιων live, αλλά όχι σε καμία περίπτωση ήχο σε live. Όχι, δικό μου λάθος, παραγωγή. Απλά στην προκειμένη περίπτωση... για την μπάντα δηλαδή, για τους Acideth, ανέλαβα και το κομμάτι της παραγωγής του CD. Δηλαδή, η τελική mixing mastering βγήκε... Βέβαια, όλοι είχαμε αυτό που λέμε λόγο. Φοβερή δουλειά. Όλοι είχαμε λόγο, ας πούμε. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά, ήμασταν μαζεμένοι όλοι πάνω στην κονσόλα, ας πούμε, και συζητούσαμε τι και πώς και το πού. Τελικό αποτέλεσμα. Αλλά όλο αυτό το πράγμα, θες, πέρασε από εμένα. Να σε ρωτήσω, γιατί κακώς που έχω άγνοια, αλλά προφανώς για να το έκανες εδώ στο τελευταίο σας άλμπουμ και με τόση καθαρότητα και αποτέλεσμα, προφανώς το έχεις ξανακάνει. Ανεπισήμως, ναι. Ναι. Ήταν θες το μεγάλο μου όνειρο, ποιο, η ηχοληψία ναι. και η μουσική παραγωγή. Κάτι το οποίο δεν κατάφερα να κάνω πραγματικότητα όταν, ας πούμε, ήμουν πιο μικρός ηλικία και μου δόθηκε ευκαιρία τώρα, όχι τόσο αυτό που λέμε, για τους έξω, όσο κυρίως για εμάς. Ναι. Για να μπορούμε να κάνουμε αυτό που λέμε πράξη, όπως ακριβώς θέλουμε, το υλικό το δικό μας. Και μάλιστα όταν συζητούσαμε, λίγο πριν ξεκινήσει η μίξη του Ίδωλων πίσω στο 2012, λέμε, παιδιά, τι να κάνουμε, ξέρω εγώ, πού να το στείλουμε, ακούγαμε από εδώ, ακούγαμε από εκεί. Κάπου καθόμαστε και λέμε, μήπως να το κάνουμε εδώ μόνοι μας. Okay. Με ποιο δεδομένο, ότι αυτό το οποίο έχουμε στο μυαλό μας, δεν ξέρω αν είναι παλιωμοδίτικο ή αν ξέρω εγώ είναι πεπερασμένο ή οτιδήποτε, πάντως αυτό τον ήχο που θέλαμε και τον πλησιάσαμε στο Ίδωλον, δηλαδή τον κλασικό death metal ήχο της Φλόριντα, του Morris Sound Studios, τουλάχιστον αυτό γνωρίσαμε εμείς σαν death metal. Θέλαμε αυτό το πράγμα, να κατευθυνθεί προς τα εκεί. Κάτι τέτοιο δεν βρήκαμε κάπου. Λέμε, αν μπορούμε να το φτιάξουμε εμείς εδώ, δεν έχουμε λόγο να απευθυνθούμε σε κανέναν. Πολύ σωστά. Και έτσι το κάναμε. Όχι, είναι και το αποτέλεσμα το ηχητικό. Δεν το συζητάω ότι είναι πεντακάθαρο, καλό κτλ. Είναι και αυτό που είπαμε πριν, τα κομμάτια. Τα οποία, να σου πω την αλήθεια μου, εμένα αυτό είναι που ξεχωρίζει πια μια μπάντα. Ας πούμε. Είναι πόσο καλά κομμάτια έχει. Καλά, πάνω απ' όλα για μένα, τους άσυντες τους βλέπω κανονικά, δηλαδή. Όχι προσωπικά τα αγαπημένα, κάνοντας χάρη, επειδή είναι φίλος και Ελλάδα και τέτοια. Και να μην σας ήξερα ούτε προσωπικά και να νομίζω ότι είναι ξένη μπάντα. Το βασικό πάντα σε αυτή την όλη ιστορία είναι να έχεις καλό υλικό. Το υλικό σου δηλαδή να είναι... Και για σένα είναι όχημα στοιχουργικό, μουσικό,
παραγωγή. Βέβαια, είναι σφαιρικό. Είναι όλα αυτά, όλα αυτά. Αλλά αν δεν έχεις καλό υλικό, αν είναι αδιάφορο το μουσικό υλικό που έχεις, το σύνολο μάλλον του υλικού που έχεις, όσο και να το ντύσεις, ας πούμε, να το καλοποιήσεις, πάλι κακό θα είναι. Χάνεις την ουσία, ας πούμε. Λέγαμε πριν να βάλουμε να ακούσουμε λίγο μουσική, και είναι και μικρό κομμάτι του Devin, το Lucky Animals. Mm-hmm. Είναι από το τελευταίο, το πιο πρόσφατο άλμπουμ του τον Devin Townsend Project. Είναι ο αρχηγός και τον Strapping Young Lad, ο δικός mm-hmm. μας, το τρελοκομείο με ιδιοφυΐα, άλλοι το λένε, να πούμε. Όχι, τρελός με δίπλωμα είναι ο άνθρωπος. Κανονικά, όχι, άλλο. Δεν υπάρχει συζήτηση. Πάμε το Devin που είναι και έτσι χαροπόδο κομμάτι και μετά θα πούμε και για τον Devin και φυσικά για τον Σάβα και τους Acid Death. Devin Townsend Project. Ο Devin είναι Καναδός. Είχε κάνει, η πρώτη φορά που γίνεται γνωστός ήταν το 1993 με το Steve Vai. Στο άλμπουμ Vai λεγόταν η μπάντα Sex and Religion και ήταν ο frontman. Και αυτό που δεν είχα πάρει εγώ τότε είναι ότι εκτός του ότι ήταν ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, μιλάμε ότι παίζει κιθάρα σαν το Vai. Ναι. Στην ναι. περιοδία δηλαδή ήταν ο, ναι, ήταν ναι. ο ισοδύναμος κιθαρίστας mm-hmm. με το Steve Vai. Ακριβώς. Λοιπόν, ακριβώς. Και πώς το λένε, μετά από μερικά χρόνια άρχισε το 95-96 να βάζει μπρος και τη δικιά του μπάντα Strapping Young Lad και από το 98 νομίζω 97 άρχισε και τα προσωπικά του άλμπουμ. Έχει πολύ μουσική στο κεφάλι ο άνθρωπος, τη βγάζει. Ιδιοφυΐα, πολλοί τον θεωρούν το σύγχρονο Frank Zappa. Γεγονός. Είναι. Και η αλήθεια είναι ότι έτσι μιας και το συζητάμε τώρα και οι δυο μας, ότι είναι το πιο τελευταίο, είναι ο τελευταίος χρονικά σε εισαγωγικά του οποίου έχω γίνει super fan. Δηλαδή, πώς να σου πω, από τα συγκροτήματα το 70's που μας έχουν επηρεάσει mm-hmm. όλοι, το Frank Zappa που αναφέραμε, ξέρω εγώ, και άλλα που, από τα πιο πρόσφατα πράγματα που λέω, όχι, okay, αυτός είναι κάτι έτσι, είναι αυτή τη στιγμή, δηλαδή, συμβαίνει είναι, τώρα. Καταρχάς είναι πολύ τάλαντος. Ναι. Είναι πολύ τάλαντος, όπως είπες και εσύ, έχει πάρα πολύ μουσική μέσα στο κεφάλι του και τη βγάζει. Και είναι όλα και τα άλμπουμ καλά. Είναι πολύ διαφορετικά. Πολύ διαφορετικά και ακριβώς επειδή είναι και ο ίδιος ιδιαίτερος άνθρωπος. Δεν είναι δηλαδή κάποιος που απλά
θα πάρει, ξέρω, μια κιθάρα, θα ρατζουνίσει, θα γράψει ένα κουπλέ, ένα ρεφρέν και θα του δώσει, ας πούμε. Είναι τρελάκι, είναι τρελάκι. Ναι, ναι. Τρελός με δίπλωμα, πώς το λένε. Εν τω μεταξύ, εγώ τουλάχιστον ένιωθα πάρα πολύ τυχερός, η γυναίκα μου όχι τόσο, γιατί δεν πήγαμε στο Key, τη βραδιά του άλμπουμ Key, που είναι πολύ πιο μελωδικό και αυτά, και πήγαμε στο αγαπημένο μου, το Deconstruction. Δεν βγαίνει και ημερομηνίες αλλιώς και δεν με χαλάσει καθόλου. Και είχαν, okay, είχαν για support τους Νορβηγούς, τους Shining, οι οποίοι ήταν επίσης κάτι από τα ακραία πράγματα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Δηλαδή, ο frontman, εκτός του τραγουδάει, και η μπάντα έχει επιρροές επίσης, όπως είπαμε, από jazz, mm-hmm, εκτός από metal και αυτά. Πέρα του ότι ο ήχος είναι υπερβολικά, είναι extreme, δηλαδή, mm-hmm, στο κόκαλο, ας πούμε, ξέρω εγώ, κιμπορντίστας τρελός θεός, ο τραγουδιστής εκτός από την κιθάρα έπαιζε και σαξόφωνο. Μάλιστα. Δεν τους έχω δει ποτέ, οπότε δεν έχω... Ήταν και εμένα μία από τις αποκαλυπτικές στιγμές, λέω, τι βλέπω αυτή τη στιγμή, να πούμε, ξέρω, mm-hmm, πολύ σημαντική μπάντα, ελπίζω και αυτοί να αναγνωριστούν και να ακουστούν περισσότερο. Ένα άλλο που έχουμε πάλι πει, δυο μας κοινή αγάπη, είναι η Emperor και ο Ishan, ο οποίος έχει κάνει τους... και αυτός πειραματίζεται πολύ στα τελευταία, mm-hmm, του άλμπουμ, mm-hmm, ως solo καλλιτέχνης. Mm-hmm. Αυτό δεν το έχουμε δει live εδώ πέρα, ούτε στην Ελλάδα, νομίζω. Όχι, ακόμα. Ακόμα. Όχι, ακόμα. Να το δούμε. Δεν ξέρω υπό ποιες συνθήκες θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, mm-hmm, εδώ, αλλά και κατά πόσο θα ευνοούσε και ο μέσος φαν κάτι τέτοιο. Δηλαδή, το εισαγωγικό θα το τιμούσε, ας πούμε. Λογικά. Σήμερα το βράδυ, λοιπόν, σήμερα το βράδυ, πέρα του ότι έχω κι εγώ acoustic live, παίζω στο μικρό καφέ στο Νέο Ηράκλειο, αλλά metal live σήμερα υπάρχει δυνατό, πολύ σημαντικό όνομα, η Gamma Ray, που προέρχονται από τους Halloween βέβαια, και ήδη είναι χρόνια, με πολλά χιλιόμετρα συγκρότημα, ας πούμε, η Gamma Ray, και νομίζω έχουν και support του Rhapsody, οπότε σήμερα είναι καλή για το epic power metal, ας πούμε. Ναι, σήμερα αυτό είναι το top, το crème de la crème που λέμε για το epic power, αν μη τι άλλο. Και είναι πού είπαμε? Αν θυμάμαι καλά, είναι στο Stage 1. Το οποίο είναι και σχετικά καινούριο. Είναι καινούριος χώρος κάπου στο Μοναστηράκι. Πιστεύω να μην λέω λάθος πληροφορίες τώρα, έτσι. Ναι. Ας το τσεκάρουν πρώτα. Ας το τσεκάρετε, παιδιά. Ναι. Gamma Ray και Rhapsody, σήμερα live, σήμερα το βράδυ, δηλαδή προλαβαίνετε, άνετα. Power Epic Metal στα high του σήμερα. Μιλώντας τώρα περισσότερο για ατμοσφαιρικά πράγματα και αυτά που συζητάγαμε πιο πριν, λέγαμε για τους creator που έχετε ανοίξει τους creator, mm-hmm, έχετε παίξει από τους creator, πολύ σημαντικό όνομα στο thrash και γενικά τον extreme ήχο, και έχουν και δεσμούς με την Ελλάδα πολλούς. Μιλήσαμε και για τους Sodom. Τώρα από τους, κάποια στιγμή νομίζω ήταν ο αρχηγός τους, τον Napalm Death, δεν θυμάμαι το όνομα τώρα, που άνοιξε την Rise Above. Είναι λοιπόν μια δισκογραφική εταιρεία, mm-hmm, η Rise Above, mm-hmm, η οποία έχει και extreme πράγματα, αλλά έχει κυρίως ατμοσφαιρικά, σαν να λέμε ψυχεδελικό rock metal, τέτοιο ατμοσφαιρικό πράγμα έχει αυτή η εταιρεία. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί διάβασα ότι γράφει βασικά κυκλοφορία με μπάντες που να μας αρέσουν. Ναι, ναι. Ξέρεις, σωστό. Το οποίο είναι το πιο τίμιο, δηλαδή πιο δεν τίμιο, έχω πιο τίμιο. Ό,τι πιο τίμιο ακούσω. Μπορούσε να πει κάποιο label. Σωστός. Και να δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο και βίντεο. Είναι από τις, άκουσα το άλμπουμ τους ολόκληρο χτες ή προχτές. Είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, άμα σας αρέσουν οι παλιοί Black Sabbath, αλλά σας αρέσει και η ψυχεδέλεια έτσι με λίγο progressive κατάσταση και τα σχετικά, η μπάντα λέγεται Person, το κομμάτι λέγεται Leaning on a Bear. Δείτε το βίντεο, θα δείτε. Είναι σαν να διαβάζουμε 70s περιοδικό Βαμπιρέλα, τα παλιά, τα World Edition, ας πούμε. Βλέπουμε αυτό και θα τα ξαναμιλήσουμε σε λίγο. Yeah.
σε βεντιλά. Τελείως. Σαν να λέμε όπως Ελόι, λίγο Black Sabbath. Ναι, τελείωσε και το βίντεο ακόμα τέτοια. Είδες και αυτό βιντεάκι, οκ. Okay. Mm-hmm. Τι θέλω να πω, το vintage έχει μια επιστροφούλα. Κοίταξε, το vintage πάντα υπάρχει. Πάντα υπάρχει. Πάντα υπάρχει. Βέβαια, το θέμα είναι άλλες φορές εμφανίζεται περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εννοώ για μπάντες καινούργιες που... Ναι, κατάλαβα. Vintage παραγωγή. Mm-hmm. Αλλά μη τι άλλο ενδιαφέρον. Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω η Rise Above έχει και άλλα συγκροτήματα. Δεν μου έρχονται αυτή τη στιγμή. Αλλά αξίζει να τσεκάρετε. Αξίζει πραγματικά να δείτε τέτοια πράγματα. Δεν μου λες, έκανα μία έτσι και πήδηξα τους Gamma Ray. Τους χρωστάμε. Κατά λάθος, ναι, χρωστάμε ένα Gamma Ray. Παιδιά, συγγνώμη που σας πήδηξα. Λοιπόν, ας βάλουμε Gamma Ray που είπαμε είναι σήμερα το βράδυ. Σχεδόν γεννήτωρες αυτού του είδους, ας πούμε, ο Kai Hansen ουσιαστικά. Ναι, ήταν αυτοί που το έφευγαν ουσιαστικά. Βέβαια, εκεί, Keeper of the Seven Keys, να πούμε, αυτά τα κομμάτια. Και πιο πριν ακόμα. Walls of Jericho, βέβαια, που έχουν ξεκινήσει έχει ξεκινήσει αυτό το power metal. Σήμερα το βράδυ, λοιπόν, η Gamma Ray, και αν με γελά, η μνήμη μου είναι και η Rhapsody, στο Stage 1, καινούριος χώρος, αξιόλογο live σήμερα το βράδυ. Και όπως πάμε πριν, πιστικό, όποιος θέλει ακούστικ, θα έρθει στο δικό μου live, στο Νέο Ηράκλειο. Κάποια στιγμή θα εκεί στην περιοχή θα παίξετε κι εσείς στο... κόλλησα. Με μεταλλιστό Remedy. Με μεταλλιστό Remedy, μπράβο. Ναι. Αλλά είπαμε, για να επαναφέρω, ότι το μεταλλιστ, το πιο κοντινό live είναι τώρα την Παρασκευή. Το πιο κοντινό είναι την επόμενη Παρασκευή. Στο Bad City, 4 του Απριλίου. Σούπερ.
Πρωτού πούμε ακόμη μερικά πραγματάκια, πραγματικά θέλω να σε ευχαριστήσω, Σάββα, που ήσουν εδώ. Για τη φιλοξενία, για την κουβέντα. Γιατί, πέρα που φίλος και αγαπημένος, η Acid Death είναι πραγματικά μία από τις πρωτοποριακές ελληνικές metal bands, οι οποίες έχουν κανονικά κάνει ευρωπαϊκό impact. Δεν είναι απλά μία ελληνική μπάντα, ξέρεις. Και ήταν πολύ μεγάλη για μένα χαρά που να έχω εδώ και το υλικό σας. Θα δούμε και σε λίγο. Έχετε κάνει ένα καταπληκτικό. Ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό. Γιατί είχα πάθει πλάκα που είχα δει μια ολόκληρη συναυλία σας που τη βιντεοσκοπήσατε. Ήταν το live με τους Coroner. Ναι. Το είχαμε τραβήξει πολυκάμερο. Είχαμε πει ας το τραβήξουμε και αν βγει αξιοπρεπές μέρος από αυτό το υλικό, αν θα μπορέσουμε να το βάλουμε σαν bonus υλικό στο είδωλο CD. Τελικά βγήκε αξιοπρεπές. Τέλεια. Μονταρίστηκε. Ένα κομμάτι, το Reappearing Freedom, είναι σαν bonus στο είδωλον. Σαν βίντεο. Σαν βίντεο. Και τα υπόλοιπα κομμάτια τα μοντάραμε και τα ανεβάσαμε στο δικό μας κανάλι στο YouTube που υπάρχουν εκεί. Να σε ρωτήσω και το άλλο. Βλέπω ότι ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια έχετε πολύ μεγάλη αναζωπήρωση και σε υλικό καινούργιο που κυκλοφοράτε. Πώς πάνε τα πράγματα στη δισκογραφία, γιατί υπάρχουν βέβαια, υπάρχει κίνηση ιντερνετική, αλλά κατά τα άλλα μπορεί σήμερα να επιβιώσει μια μπάντα, τουλάχιστον να κυκλοφορεί το CD της, ή που έχουμε φτάσει πια στην εποχή που γίνονται αυτές οι χρηματοδοτήσεις από τους fans. Κοίταξε, ασφαλώς η δισκογραφία δεν πάει καλά, αυτό το ξέρουμε, το ξέρουμε όλοι, έτσι. Σίγουρα μια μπάντα δεν μπορεί να επιβιώσει από τις πωλήσεις ενός CD, δεν το συζητάμε καν, δεν είναι αστείο κάτι τέτοιο να συζητηθεί. Αλλά οπωσδήποτε, η δισκογραφική, αν φυσικά παίζει το ρόλο της σωστά, είναι ένας ακόμα συνεργάτης σε μια καινούργια δουλειά που κυκλοφορεί. Γιατί, τουλάχιστον στο δικό μας το ιδίωμα και το επίπεδο, αν το θες, ένα καινούργιο υλικό το κυνηγάει και η μπάντα από μόνη της με λύσα, πώς θα το πω. Ναι, είτε αυτό έχει να κάνει με live, είτε έχει να κάνει με promotion. Καταρχήν και οι καλλιτεχνικές ανάγκες, ας πούμε, του καλλιτέχνη και του συγκροτήματος, ας πούμε. Mm-hmm. Αν λοιπόν μαζί με την μπάντα που κάνει το καλύτερό της υπάρχει και μια δισκογραφική η οποία κάνει και αυτή το καλύτερό της, τότε το αποτέλεσμα θα είναι σαφώς πιο όμορφο. Βέβαια. Και δυνατή το impact του. Ακριβώς. Εγώ νομίζω ότι είσαστε βρίσκεται σε ανήφορο αυτό το. Σε ωραίο στιγμιότυπο. Το τρέχουμε καλά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή υπάρχει ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο. Το υλικό το καινούργιο είναι αυτό που λέμε καθοδόν. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή, το βασικότερο απ' όλα. Γιατί το σημαντικό. Σε όλα αυτά τα πράγματα μια δεμένη ομάδα δουλεύει καλά, δουλεύει καλύτερα. Πιστεύω θα τα πάμε μια χαρά. Έχουμε λοιπόν καινούριο άλμπουμ, θα μπει το καλοκαίρι σιγά σιγά να γίνεται. Mm-hmm. Από Σεπτέμβριο είναι και θα από έχουμε Οκτώβριο. Νέα να πούμε. Από Οκτώβριο. Και θέλω να πω κάτι τώρα, είναι ευκαιρία να πω κάτι το οποίο δεν είναι μυστικό εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτή εδώ η εκπομπή είναι εκπομπή φίλων. βέβαια με άνοιγμα τεράστιο, δεν έχουμε εχθρούς, δεν έχουμε. Αλλά δεν είναι καθόλου απίθανο. Είναι αυτονόητο ότι με το που έχουμε νέα πράγματα από τους Metalist ενδεχομένως να είμαστε ξανά εδώ παρέα και να πούμε πράγματα ή τουλάχιστον να μου στείλεις τα link να βγάλουμε πράγματα, να δούμε τι γίνεται και να τα παρουσιάσουμε. Εννοείται. Εύχομαι τα καλύτερα, γιατί ούτως ή άλλως από τη στιγμή που υπάρχει αυτό στο. Το νιώθεις, ρε παιδί μου. Το νιώθεις άμα ένα συγκρότημα ξέρεις, βρίσκεται σε γρήγορση και σε καλό vibe, ας πούμε, και όλα αυτά. Και το βλέπω αυτό ότι ισχύει τώρα με τους Acid Death και περιμένουμε πράγματα. Ισχύει. Και σου λέω, το βασικό για εμάς είναι πως είμαστε γενικά. Δηλαδή, έτσι όπως είμαστε τώρα, πάνω απ' όλα είμαστε ομάδα. Πάνω απ' όλα. Και αυτό είναι το πιο βασικό απ' όλα. Αυτό το πιο βασικό. Τα καλύτερα και για τους Acid Death και βέβαια για τους Metalist, τους οποίους είπαμε την Παρασκευή, το ξαναλέω, στο Bad City, να είμαστε εκεί πέρα να το καταυχαριστηθούμε. Το βίντεο λοιπόν με το οποίο αποχαιρετούμε σήμερα, πρωτού αποχαιρετήσουμε, να πω κάτι ότι αύριο το βράδυ, κατ' εξαίρεση, θα έχουμε άλλη εκπομπή. Πολύ μαγική με τον Δημήτρη, τον Δημητράκα καλεσμένο και θα πούμε πράγματα. Αλλά σήμερα λοιπόν το τελευταίο που έχουμε να πούμε είναι το βίντεο που έχουμε να δούμε είναι διασκευή. Είναι διασκευή, μια διασκευή που κάναμε στο Hostage του Heaven, τον Grip INC, από την τελευταία πιο πρόσφατη εμφάνισή μας στο Κύτταρο, στο Noise Hit Fest. Σούπερ. Οπότε, αύριο το βράδυ τα λέμε, πολύ μαγική. Thank you, ευχαριστώ πολύ.
Σάβα, σε ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Και έχουμε νέα να τα πούμε. Θα τα πούμε και την Παρασκευή στον Πατσίδη, έτσι αλλιώς. Να δούμε τώρα Grip INC, διασκευή από Acid Death. Ένας λαβύρινθος ονείρος.